Προσπάθεια δημιουργία καθεστώτο την ώρα που τα νοικοκυριά πλήττονται από το κύμα ακρίβεια, καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας για ακόμη μια φορά εκλογές. Το πρωτοφανές κύμα της ακρίβειας, το οποίο σαρώνει το εισόδημα και εσείς έχετε στήσει ένα πάρτι με το δημόσιο χρήμα, με στόχο να φτιάξετε το καθεστώς σας. Τα καθεστώτα όμως συνήθως πέφτουν απότομα και πέφτουν με πάταγο. Το να μιλάει επίσης ο κύριος Τσίπρας για το ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει καθεστώς, όταν το ζητούμενο της προηγούμενης περίοδου ήταν ο έλεγχος των αρμών της εξουσίας, αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πόσο μεγάλη υποκρισία συνιστά. Δεν υπάρχει λίστα Πέτσα. Μία λίστα υπάρχει. Η λίστα Μητσοτάκη. Μία λίστα γεμάτη χορηγούς, φίλους, κουμπάρους που καταναλώνει αχόρταγα την περιουσία του ελληνικού λαού. Ποιοι μιλάνε? Εκείνοι που έχουν την κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, που ονειρεύεται παρεμβάζει στη δικαιοσύνη, που ονειρεύεται νέους πρασινοροζοφρουρούς, δεν ξέρω πόσα τους έχετε χρωματισμένους. Με αμύωτη ένταση συνεχίστηκε η κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Αλλαγής για τη στρατηγική των ίσων αποστάσεων αλλά και για τη διακυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή με αφορμή την αποπομπή Λιβανού. Είτε τα μοιράζουν μαυρογιαλούρι του 60, είτε τα μοιράζουν οι γιάπηδες του 2022. Η ουσία παραμένει η ίδια. Αυτές είναι οι πρακτικές σας. Αυτή είναι η πολιτική σας παρακαταθήκη. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Τσίπρα. Το μίλησε για το 2007. Δεν μπόρεσε όμως για μία ακόμη φορά να αρθρώσει το ονοματεπώνυμο του Πρωθυπουργού εκείνης της εποχής. Οι ίσες αποστάσεις είναι και εντελώς ανιστόρητες, γιατί σήμερα, αν υποφέρει ο ελληνικός λαός, υποφέρει εξαιτίας των πολιτικών που ασκούνται από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μία τελευταία κουβέντα. Κώστας Καραμαλής. Δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις. Τηρούμε μεγάλες αποστάσεις τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μας αρέσουν, γιατί μας αποθούν οι πρακτικές τους.